πράγματι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα αυτή την περίοδο. Δηλαδή έχουμε και εμείς γενική εφημερία σήμερα στον Ευαγγελισμό και ξεκινάμε με κάπως λίγα κρεβάτια ελεύθερα, τόσο στο απλό τμήμα νοσηλείας, όσο και στο τμήμα, όσο και στη μονάδα της θεραπείας. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το ότι βιώνουμε δηλαδή πολύ μεγάλες δυσκολίες με τις ελλείψεις προσωπικού που έχουμε. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι είναι περίπου 30.000 τα κενά, όπως υπολογίζονται, σε υγειονομικό προσωπικό σε όλη τη χώρα και αυτή τη στιγμή οι προσλήψεις αφορούν περίπου 5.000. Με αποτέλεσμα να μένουν, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια κενά που δεν καλύπτονται. Ακόμα και αυτές οι εξαγγελίες των 300 συναδέλφων που θα έρθουν στις ΜΕΘ, χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας ότι αφορούν περίπου τους συναδέλφους οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν στο τέλος του χρόνου. Επομένως, δεν είναι επιπρόσθετοι γιατροί που έρχονται. Και επίσης αφορούν τουλάχιστον το 1/3 από αυτούς, αφορά σε συναδέλφους που θα έρθουν με τρίμηνες συμβάσεις. Αυτό που αποσχολεί περισσότερο, κύριε Ροντούμ, τους πολίτες, είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτούν και να μπουν σε ΜΕΘ. Δηλαδή, υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στον Ευαγγελισμό, τι γίνεται? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και με τις κλίνες ΜΕΘ που υπάρχουν διαθέσιμες. Και το ζήτημα είναι ότι, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν εξασφαλιστεί περισσότερες κλίνες όλο αυτό το διάστημα των 8,5 μηνών που έχουν προκύψει από την έναρξη της πανδημίας, την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα. Δηλαδή να έχει προχωρήσει και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας σε άνοιγμα περισσότερων κλινών ΜΕΘ. Ακόμα και κάποιες νέες που έχουν προσθεθεί δεν μπορούν ακόμα να αξιοποιηθούν διότι δεν έχει προσληφθεί το απαιτούμενο προσωπικό. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα το ότι ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν νοσοκομεία που έκλεισαν όλο το προηγούμενο διάστημα, όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία θα μπορούσαν να μπουν σε αυτή τη μάχη αν ανοίξουν άμεσα. Και εκτός από αυτό, είναι και ένα μεγάλο ζήτημα το ότι εν μέσω πανδημίας που βιώνουμε όλες αυτές τις δυσκολίες, γίνεται επιλογή να πρημοδοτούνται, να το πω με αυτόν τον τρόπο, τα ιδιωτικές κλινικές. Εάν δώσουν κάποια κλίνη ΜΕΘ, τη διαθέσουν στο δημόσιο, ακόμα και με 1.600 ευρώ την ημέρα, αντί να πούμε ότι επιτάσσεται το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, οι απλές κλίνες, οι κλίνες ΜΕΘ, τα εργαστήρια. Εκτιμάτε ότι το επόμενο διάστημα θα καταρρεύσει το σύστημα υγείας, δηλαδή με αυτούς τους ρυθμούς σήμερα? Ακούμε καθημερινά ότι φεύγουν, χθες μόλις φύγανε 50 συμπολίτες μας, δηλαδή είναι τραγικά τα νούμερα που ακούμε. Πιστεύετε πόσο θα αντέξει το σύστημα υγείας? Πολλοί λένε ότι θα γίνουμε σαν την Ιταλία. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και είναι και για μας μια μεγάλη αγωνία και από αυτή την άποψη εκφράζουμε και αυτά τα αιτήματα, γιατί είναι και για μας μια πολύ μεγάλη αγωνία μήπως βρεθούμε σε κατάσταση να μην μπορούμε να προσφέρουμε παραπάνω στους ασθενείς μας όσο κόσμο χρειαστεί. Πιστεύετε ότι τα μέτρα είναι αρκετά που έχει λάβει η κυβέρνηση ή θα έπρεπε το lockdown να ήταν κάτι ανάλογο με αυτό που είχε γίνει το Μάρτιο? Για το κομμάτι του lockdown νομίζω υπάρχουν πιο ειδικοί από μένα να μιλήσουν, ωστόσο για το κομμάτι τουλάχιστον ότι χρειάζονται περισσότερες προσλήψεις, επίταξη των ιδιωτικών κλινών ΜΕΘ και συνολικά ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων ακριβώς για να μπορέσουν να συνεχίσουν και τη λειτουργία τους, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα νοσήματα που συνεχίζουν και εξελίσσονται, δεν έχουμε μόνο να κάνουμε με τον κορονοϊό, αλλά και συνολικά και περισσότερα τεστ και στους υγειονομικούς, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.